πολλές ιστορίες και για αυτούς που σώθηκαν από θαύμα. Ένας 20χρονος φοιτητής, Νικήτα, από τον Βόλο, είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του Intercity 62. Ταξίδευε με προορισμό την Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει, και βρισκόταν μαζί με άλλους φοιτητές στο καμένο πρώτο βαγόνι. Αμέσως μετά την σύγκρουση, αυτός εκτοξεύθηκε στα χωράφια και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί τον εντόπισαν οι διασώστες χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και εισήχθη στο χειρουργείο, και είναι, όπως είπαμε, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Όπως ανέφερα, μεταξύ άλλων, οι γιατροί δίνει μάχη για την ζωή. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε 2 χειρουργεία στο κεφάλι και νοσηλεύεται στην εντατική. Είναι πάρα πολλές ιστορίες και για τους επιζώντες, και είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο ενδεχομένως να μην καταφέρουν να ξεπεράσουν ποτέ.